Σε δικές του υποθέσεις από το παρελθόν και σε ανοιχτούς λογαριασμούς που ενδεχομένως είχε με άλλα πρόσωπα και λιγότερο στη βεντέτα που πρωταγωνίστησε πριν χρόνια η οικογένειά του, στρέφουν τις ερευνές τους οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου προκειμένου να εξιχνιάσουν τη στιγερή δολοφονία που δείχνουν ότι σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτική περιοχή στην Αρχοντική Ρεθύμνου. Ο 46χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του και που μάλιστα ήταν ο τελευταίος άνδρας μιας σεβατοβαμμένης οικογένειας που είχε αφήσει το στίγμα της σε γνωστή βεντέτα της Κρήτης επί σχεδόν 30 χρόνια με 6 νεκρούς, εντοπίστηκε μετά από έρευνες 2 ημερών το μεσημέρι της Παρασκευής από την σύζυγό του σε ερημική και δύσβατη περιοχή που οδηγούσε προς τους χώρους που είχε τα ζώα του. Τον αναζήτανε η γυναίκα του τώρα, δεν ξέρω. Εγώ κάθομαι στην πάνω μεριά του χωριού, αυτό λέει πάει κάτω, είχε τα πρόβατά του και δεν ξέρω τίποτα. Το θύμα που είχε παρεδώσει κατά καιρούς με την αστυνομία εξαιτίας της βίαιης και παραβατικής του συμπεριφοράς, την ημέρα που πήγαινε στα ζώα του έπεσε θύμα φωνικής ενέδρας που του είχε στήσει άγνωστος ή άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες, καθώς εκτελέστηκε από πολύ κοντινή απόσταση με κυνηγητική καραμπίνα, με συνέπεια να καταλήξει από τα σκάγια που δέχτηκε κυρίως στο ύψος του θώρακα αλλά και στο κεφάλι, ευρισκόμενος στη θέση του οδηγού μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο άτυχος άνδρας πριν από περίπου 2 μέρες, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, πέρασε από αυτόν εδώ το δρόμο. Προκειμένου να πάει στα ζώα του. Σε ένα σημείο πιο πάνω, κάποιοι άγνωστος ή άγνωστοι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου. Πώς έγινε, δεν ξέρουμε. Εσείς τον συναντούσατε πάντως κάθε μέρα. Ναι. Τώρα 2 μέρες δεν τον είδαμε. Μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου είχαν κληθεί μέλη της οικογένειας και του ευρύτερου συγγενικού του περιβάλλοντος για να καταθέσουν όλα όσα γνωρίζουν για τις όποιες διαφορές μπορεί να είχε με άλλα πρόσωπα, ενώ έχουν ήδη προσαχθεί και άλλα ύποπτα άτομα, χωρίς ωστόσο καμία από τις προσαγωγές να καταλήξουν σε συλλήψεις. Παρά τα αυτά όμως, οι αξιωματικοί της ασφάλειας ξεσκονίζουν και τις παλαιότερες υποθέσεις της οικογένειας, χωρίς ωστόσο να εντοπίζουν ικανά στοιχεία μέχρι στιγμής που να συνδέουν τη βεντέτα με την τωρινή δολοφονική επίθεση. Ωστόσο, το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι και τα άλλα δύο αδέλφια του 46χρονου πατέρα ενός ανήλικου κοριτσιού δολοφονήθηκαν το 1995 και το 2008 αντίστοιχα με παρόμοιο τρόπο κοντά στην Αρχοντική, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 είχε πέσει νεκρός ένας ακόμα στενός συγγενής του και πάλι στην Αρχοντική που πρωτοστάτησε στην πολυετή βεντέτα της οικογένειας και ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις φυλακές και για πάνω από 15 χρόνια αναζητούνταν από τις αρχές.